πάμε να μιλήσουμε τώρα, να ακτινογραφήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, τι λένε και οι πολίτες. Δεν θα το κάνουμε εμείς, το έκανε το ΕΛΜΕΠΑ. Και μαζί μας ο καθήλυνα αρμόδιος να μας παρουσιάσει λίγο αυτή την ακτινογραφία για την επιχειρηματικότητα. Ο κύριος Γιώργος Ματαγιωτάκης μαζί μας, διδάσκων στο ΕΛΜΕΠΑ και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως διασύνδεσης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Για να το ξεχνάμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Και στους τηλεθεατές και υπομονή με τη ζέστη δεν περνάει δυστυχώς. Καλοκαίρι είναι και όλους. Καλοκαίρι είναι τώρα. Δεν πειράζει. Τώρα είναι επισήμως καλοκαίρι. Εδώ μας ταλαιπωρούσε το Γενάρη. Διακοπές δεν είναι για μας, αλλά καλοκαίρι είναι. Όπα, μισό, γιατί εδώ τώρα βάζετε στο τραπέζι αμέσως πράγματα και θάματα. Λοιπόν. Γιατί, είναι για τους ακαδημαϊκούς, για την έρευνα γενικότερα, για τις επιχειρήσεις. Α, είπα ενώ ξέρατε κάτι. Το καλοκαίρι είναι η πιο ζεστή περίοδος, όχι μόνο από άποψη θερμοκρασίας, αλλά και δραστηριοποίησης, διότι ο τουρισμός είναι σε άνοδο. Σωστά, και πολιτικά είχαμε μια ζεστή πολιτικά είχαμε εκλογές πριν μια εβδομάδα, οπότε είχαμε και κάτι αλλαγές στο χάρτη. Το θερμόμετρο να ανεβαίνει. Είχαμε και το θερμόμετρο και κάτι αλλαγές στο χάρτη εδώ στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου. Πώς τα είδατε εσείς, δεν ξέρω. Συγγνώμη, από την έρευνα, για την έρευνα δεν είπαμε. Θα μπούμε στα πολιτικά, θα μπούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, όπου θέλετε. Βεβαίως, διαχωρίζουμε κάθε φορά. Δώστε μας μια απάντηση σε αυτό, για το πολιτικό. Για την πολιτική. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να μας προβληματίσει όσον αφορά το και γενικότερα η απόδοση των κομμάτων και της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης, να αναλύσουμε τους λόγους και του μεγάλου ποσοστού της αποχής αλλά και γιατί η αντιπολίτευση συγκέντρωσε αυτά τα ποσοστά που συγκέντρωσε και γιατί τοπικά στο Ηράκλειο είχαμε και αυτή τη διαμόρφωση του νέου χάρτη, του νέου χρώματος, εν πάση περιπτώσει, για τον νομό Ηρακλείου, για τον νομό Λασιθίου και αντιθέτως που δεν άλλαξε το χρώμα σε Ρέθυμνο και Χανιά. Έτσι, εγώ θα σας πω κάτι που πάνω και στην έρευνα, ας πούμε, είναι σχετικό, ότι θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογούμε τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε. Είτε είμαστε κυβέρνηση, είτε τοπικά έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις, θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε. Είτε είναι λοιπόν επιχειρηματικότητα, είτε είναι φορολόγηση, είτε είναι ένα πεδίο πολιτικής, θα πρέπει κάθε απόφαση να αξιολογείται. Και αν κάποια στιγμή καταφέρουμε στη χώρα μας κάθε τι που αποφασίζουμε, για κάθε τι που αποφασίζουμε να υπάρχει και ένας δείκτης, πόσο αποδοτικός ήταν αυτός ο νόμος, πόσο αποδοτική ήταν αυτή η απόφαση, η ρύθμιση κλπ. Βλέπε, ας πούμε, φορολόγηση επαγγελματιών, βλέπε πάρα πολλά, έτσι, και σε τοπικό όμως, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε τι δεν πήγε καλά, έτσι. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα τοπικών και κεντρικών αποφάσεων. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο κεντρικών αποφάσεων το αποτέλεσμα στο Ηράκλειο. Η αιτία είναι και τοπικών, αλλά σίγουρα είναι ένα μείγμα το οποίο τελικά οδήγησε στο να έχουμε τον Μάιο του 2023 63.500 ψήφους και τον Ιούνιο να έχουμε 28.000 σταυρούς. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε 35.000, πάνω από το μισό λοιπόν απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα της κυβέρνησης και αντιθέτως να έχουμε άνοδο για το Πασό και γι' αυτό και πρασίνησε. Άρα λοιπόν γιατί συνέβη αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ποιοι σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα, έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί και δεν έγινε και κάποιες άλλες αποφάσεις που έχουν ληφθεί κεντρικά, έτσι. Σίγουρα αλλά πρέπει να. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ διακρίνω και μια. Ορίστε. Είπατε ποιοι θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί και δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Οι κομματικοί μηχανισμοί, καταρχάς δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, η ανάλυση μου, έτσι. Yeah. Αφορά και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν και είναι το δεύτερο κόμμα σε κατάταξη. Αφορά και την διάσπαση της κεντροαριστεράς. Βλέπουμε για πολλωστή φορά τα τελευταία 3 χρόνια βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι τα κομμάτια που αποκολλείονται από ένα κόμμα. Δηλαδή βλέπετε και Νέα Αριστερά, Μέρα 25 και άλλα κόμματα της αριστεράς, αν αυτά δεν είχαν αποκολληθεί θα είχαμε μια πολύ ισχυρή αριστερά και κεντροαριστερά, έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε διάφορα πράγματα, όπως είδαμε και την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και τη συσπήρωση του Πασόκ στον νομό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεν είναι σωστό να λέμε
φταίει αυτός ή ο άλλος και να δείχνουμε με το δάχτυλο, κατά την άποψή μου, αλλά είναι δεδομένα τα οποία αν δεν τα αναλύσουμε, θα γυρνάμε σε αναλύσεις του παρελθόντος που λέμε ότι η Κρήτη ήταν, ας πούμε, το πράσινο νησί. Ναι. Τελικά η Κρήτη δεν ήταν το πράσινο νησί, έγινε και ροζ νησί, έγινε και πορτοκαλί, έγινε και γαλάζιο, επανήλθε, τώρα είναι μισή μπλε, μισή πράσινη, άρα κάτι λειτουργεί κάθε φορά. Και αλλάζει το χρώμα. Ή έτσι. Κάτι δεν λειτουργεί. Ή κάτι δεν λειτουργεί, έτσι. Πάμε τώρα να πούμε για την επιχειρηματικότητα, κύριε Ματαλιωτάκη. Λοιπόν, προεκλογικά, γιατί από εδώ πέρασε πολλοί κόσμος, πολλοί υποψήφοι, νούμερο ένα συζήτηση ήταν η ακρίβεια. Και βλέπουμε και στην έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα αγκάθι για την επιχειρηματικότητα, για να το πούμε έτσι. Ναι, είναι ένα στοιχείο που προβληματίζει τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Προβληματίζει τους καταναλωτές, που σημαίνει ότι καταναλώνει μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στο παρελθόν του ατομικού οικογενειακού εισοδήματος, άρα υπάρχει και μικρότερο κεφάλαιο για επένδυση όσον αφορά το επιχειρήν. Βεβαίως είμαστε, όπως μας έδειξε η συνάδελφός σας, σε μία περίοδο όπου οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη βρίσκονται σε άνοδο, οι τζίροι έχουν αυξηθεί και αν η έρευνα αυτή είχε διεξαχθεί σε ένα άλλο σημείο της χώρας, με λιγότερο τουρισμό και με λιγότερες τουριστικές επιχειρήσεις, θα είχε και περισσότερα ανησυχητικά αποτελέσματα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια αισιόδοξη έρευνα, η οποία έγινε σε 983 νοικοκυριά στην Κρήτη, σε ηλικίες 18 και πάνω, και έδειξε ότι η κριτική είναι θετική στο επιχειρήν. Τώρα, κύριε Σαββίδη, η ακρίβεια είναι πολύ σημαντική και έχει δύο ερμηνείες. Ναι. Λειτουργεί αρνητικά από τη μία γιατί καταναλώνουμε παραπάνω χρήματα, άρα δεν μπορούμε να επενδύσουμε τόσα όσα θα θέλαμε, αλλά και από την άλλη μπορεί να μας σωθεί στο να επιχειρήσουμε γιατί θέλουμε περισσότερο εισόδημα, ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Δεν μας φτάνουν δηλαδή αυτά που έχουμε και κάνουμε και μια επιχείρηση, μια άλλη δουλειά ή ασχολούμαστε στον ελεύθερο μας χρόνο και βοηθάμε κάποιον, ας πούμε, επιχειρηματία, γιατί θέλουμε παραπάνω εισόδημα, έτσι. Εγώ έλεγα σίγουρα είναι και τα δύο, δηλαδή και τα δύο καταγράφονται τελικά στην έρευνα. Έλεγα νωρίτερα ότι αν με είχατε ρωτήσει, θα είχα απαντήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε, δεν ξέρω να το λέω σωστά, είναι το ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν μπορούμε να βρούμε, δεν έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ισχύει αυτό? Οι πολίτες θεωρούν ότι το κράτος είναι ο βασικός παράγοντας, ο κυρίαρχος δηλαδή παράγοντας. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία οι μικρές επιχειρήσεις και οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σε αυτά και έχουν γενναίες επιχορηγήσεις. Γενικότερα όμως δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό αυτό. Και γενικότερα υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πολύ θετικό με την επιχειρηματικότητα και κάποιο άλλο που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό. Επειδή επικρατεί η άποψη ότι για να κάνεις μια δική σου επιχείρηση πρέπει να βασιστείς στις δικές σου δυνάμεις, στο προσωπικό, στον προσωπικό σου δηλαδή ταμείο ή στο οικογενειακό ταμείο, και δεν έχουμε απλά αλλάξει μοντέλο στη χώρα και επιπλέον επειδή έχουμε σχεδόν το 80% μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλλον επιχειρήσεις κάτω των 10 υπαλλήλων, δηλαδή πολύ μικρές για τα δεδομένα του εξωτερικού, θεωρούν ότι πρέπει να ξεκινήσεις κάτι δικό σου με τις δικές σου δυνάμεις. Αυτό, και άρα και οι πολίτες, δεν στρέφονται προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι πολίτες, κύριε Ματαλιωτάκη, ουσιαστικά θέτουν τον τραπεζικό δανεισμό λίγο εκτός κάδρου, δηλαδή και οι ίδιοι πολίτες στην αντίληψη. Ναι, τους τρομάζει, τους τρομάζει. Διότι οι δόσεις θα πρέπει να είσαι συνεπής, είναι ένα σύστημα το οποίο τελευταία παρουσιάζεται και λίγο σκληρό, έτσι. Οπότε προτιμούν να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις και όπου φτάσουν. Εδώ θα έλεγα ότι όσον αφορά την ακρίβεια, αναδεικνύεται στην έρευνα και την ανεργία. Είναι όμως δύο προβλήματα που διαχρονικά καταγράφονται στις έρευνες. Έχουμε και μία τρίτη καταγραφή και θα μας απασχολήσει στο μέλλον ως επιστήμονες, που είναι τα έργα υποδομής και οι κοινωνικές υποδομές. Καταγράφονται για πρώτη φορά σε τόσο υψηλά ποσοστά σε παγκρίτια έρευνα. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, 11,7%. Ναι, και 10, δηλαδή αθρηστικά 20% και πάνω. Γενικά οι υποδομές στο νησί. Βεβαίως αναδεικνύεται το πρόβλημα διότι έχουμε αραγδαία αύξηση του τουρισμού και μετά την COVID εποχή, έτσι, και φαίνεται η ανάγκη για καλύτερες υποδομές, αλλά και κάποια φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας τα οποία βρίσκονται σε έξαρση και σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, που χρειάζονται να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δομές. Άρα λοιπόν κρατάμε αυτό το δεδομένο, θα το ερευνήσουμε σε επόμενη έρευνα
Και είναι πάντως ένα σημαντικό στοιχείο. Είναι καμπανάκι βέβαια για εμάς. Και για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για το κράτος γενικότερα. Ναι, όπως είναι και πολύ σημαντικό το ότι βλέπουμε ότι δεν απασχολεί τόσο τους νέους για να επιχειρήσουν την νεανική επιχειρηματικότητα το οικονομικό, όσο αισθάνονται σε ένα κόσμο που υπάρχουν πολύ ισχυρά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίντερνετ από μόνο του, αλλά και τα social media και τα υπόλοιπα, αισθάνονται ίδια ανάγκη για περισσότερη δικτύωση. Δηλαδή είναι κάτι που αισθάνονται αδύναμη μπροστά στον παγκόσμιο αυτό όγκο δεδομένων και επιζητούν, ας πούμε, από το κράτος, προσδοκούν να τους βοηθήσει πάνω σε αυτό το τομέα. Και επιπλέον χρειάζονται και ανθρώπους κατάλληλους για το επιχειρήν, προφανώς από κρατικούς φορείς ή από εταιρεία. Συμβουλευτικά εννοείται. Να λειτουργήσουν συμβουλευτικά. Αυτοδιοικητικά, ναι, συμβουλευτικά. Αυτοδιοικητικά. Που παλαιότερα θεωρούσαμε ότι το οικονομικό είναι πολύ βασικό και εντάξει, μόνο με αυτό μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Όμως αναδεικνύονται και άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα, μάλλον, που θα πρέπει πάνω σε αυτά να. Να σκύψουμε, να μην τα αφήσουμε δηλαδή, να περνάνε. Η περιφέρεια Κρήτης, για να επανέλθω και στα του οίκου μας, έτσι, έχει αξιόλογους ανθρώπους πάνω σε αυτό τον τομέα που εργάζονται και έχει δημιουργήσει το παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, όπου εκεί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς δικτυώνονται με τους επιχειρηματίες, με νεοφυείς επιχειρήσεις και παρέχουν δωρεάν συμβουλές με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Έτσι. Είναι πρωτοποροί δηλαδή σε αυτό και αξίζει να το. Σημειώσω. Σε ποιους τομείς στρέφονται περισσότερο, είπατε για τον τουρισμό, σωστά? Ναι, είναι κλασικό, ας πούμε, κλασική απάντηση για τις παγκρίτιες έρευνες και για πρώτη φορά, και εδώ είναι μια αποκάλυψη, μένει βέβαια να επαναληφθεί σε έρευνα, δεν είναι δεύτερος σε κατάταξη ο πρωτογενής τομέας. Είχαμε συνηθίσει δηλαδή τουρισμό, πρωτογενή τομέα να είναι το μοντέλο ανάπτυξης για τους κριτικούς και αναδεικνύεται ως ένα καινούριο έβριμα, οι επενδύσεις στο χώρο των ακινήτων. Real estate και βέβαια, με τις τιμές που έχουν φτάσει στα ενίκια, έτσι είναι. Τιμές των ενοικίων, έργα υποδομής, αεροδρόμιο, νέος βόρειος άξονας, έτσι ο δικός άξονας. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς ανθρώπους και βλέπουν εκεί ότι ανοίγει το μέλλον επιχειρηματικά. Προς αυτόν τον τομέα δηλαδή. Κύριε Ματαλιωτάκη, στην έρευνα αυτή του ΕΛΜΕΠΑ καταγράφηκε και μία τάση έτσι που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στους κριτικούς να επιλέγουν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, όπως λέμε, και όχι εργαζόμενοι. Έχει καταγραφεί μία τέτοια τάση? Ναι, έχει καταγραφεί. Μάλιστα, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θέλουν να είναι αυτοαπασχολούμενοι και όχι μισθωτοί ή επιχειρηματίες. Δηλαδή, μάλλον επιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενοι και όχι μισθωτοί είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα. Ο κύριος λόγος είναι ότι υποστηρίζουν ότι θέλουν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, ναι, τα σχέδιά τους, θέλουν να έχουν το χρόνο, να μπορούν να αφιερώσουν το δικό τους χρόνο και όσο χρόνο χρειάζεται για την δική τους, ας πούμε, δουλειά και εξέλιξη, να ικανοποιήσουν τους στόχους τους, διότι βλέπουμε τελευταία πάρα πολλούς υπαλλήλους οι οποίοι φεύγουν από διάφορους κλάδους, βλέπε τουρισμός, διότι δεν βλέπουν προοπτικές εξέλιξεις. Έτσι, άρα, όπως και από τον χώρο της υγείας. Δεν είναι ότι δεν παίρνουν μόνο χρήματα οι γιατροί στα ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά βλέπουν ότι δεν μπορούν να εξελιχθούν μέσα από το δημόσιο σύστημα. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι απαντήσεις αυτές. Βεβαίως, εγώ κρατάω μία επιφύλαξη, γιατί είναι εύκολο σε μία έρευνα να απαντάς με βάση τα ιδανικά της ελευθερίας και της ισότητας κλπ. Αλλά στην πράξη μπορεί να επέλεγαν την ασφάλεια του δημοσίου. Μπορεί να υπάρχει απόκληση. Βεβαίως, ναι. Πάντως είναι μία τάση που καταγράφεται. Ανάμεσα σε ένα take away και μια θέση στο δημόσιο, τι θα διαλέγατε? Που δεν έχεις και το βάρος της ευθύνης και της αποτυχίας και της απώλειας των χρημάτων. Εντάξει, πάντως καταγράφηκε μια πίστη έτσι, ότι ας κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Θα έλεγα κεντρικό ρόλο παίζει σε αυτές τις έρευνες ο τουρισμός. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στην Κρήτη, στον τουριστικό τομέα. Οπότε είμαστε ένας χώρος, ας πούμε, γεωγραφικά που έχει πολλές επιχειρήσεις και αποδίδουν κιόλας. Είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες. Λοιπόν, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τόση ώρα που ακούμε τον κύριο Ματαλιωτάκη δεν άκουσα μία λέξη που συνηθίζαμε να ακούμε τόσα χρόνια. Γραφειοκρατία. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο? Δυστυχώς οι πολίτες εντοπίζουν τη γραφειοκρατία ως ζήτημα, δεν την έχουν ξεχάσει. Δεν την έχουν ξεχάσει. Αλλά βάζουν και άλλα, οπότε ασχοληθήκαμε περισσότερο με τα νέα
ευρήματα της έρευνας παρά πήγαμε να χαρούμε τα καθιερωμένα. Τι ερευνάτε τώρα? Έχετε ξεκινήσει κάτι καινούργιο? Τώρα έχουμε τις εξετάσεις. Α, ναι, σωστά. Από Σεπτέμβριο θα δούμε πάλι οικονομία, ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία ασχολούνται. Γιατί είστε γενικά σε αναβρασμό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δικαιολογεί κάθε μέρα την γενναία απόφαση να μεταξελιχθεί από ΤΕΗ σε πανεπιστήμιο. Είχαμε και πολύ θετική εξέλιξη τελευταία ότι τα τμήματα των μηχανικών πήραν τα δικαιώματα ενώ είχαν το πρόγραμμα σπουδών εδώ και πολλά χρόνια ικανοποιήσει, δηλαδή τις απαιτήσεις, πήραν και τα επαγγελματικά δικαιώματα από το τεχνικό επιμελητήριο και κάθε μέρα αποδεικνύει γιατί είναι ένα καλό πανεπιστήμιο και σε μια πολύ καλή κατάταξη στον χάρτη των πανεπιστημίων και πανελληνίως αλλά και παγκοσμίως. Άρα λοιπόν λογικό είναι όλους αυτό το κλίμα να μας συμπαρασύρει θετικά και να οδηγούμαστε σε έρευνες, σε επιστημονικές εργασίες, παρουσιάσεις συνεδρίων και πάρα πολύ έτσι έντονη επιστημονική. Και τα νούμερα να αναλύεται, μας αρέσουν και τα νούμερα και οι αριθμοί. Μας αρέσει και η γλώσσα των αριθμών μερικές φορές. Δεν ακούστηκε πολύ ωραίο αυτό. Τα νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θετικό είναι ότι πίσω από τις έρευνες είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι εκφράζουν την ειλικρινή γνώμη τους. Και πολλές φορές, εγώ κατ' εμέ είναι πάντοτε αυτό συμβαίνει, αλλά για τους περισσότερους μας λένε αλήθειες που ίσως δεν μπορούμε να τις συναντήσουμε είναι πολύ εύκολα. Ανησυχητικό, κύριε Ματαλιωτάκη, που δεν πιστεύουμε πολύ πια στον πρωτογενή τομέα. Κοιτάξτε, για μένα. Ναι, μεγάλα κόστη παραγωγής, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν είναι λογικό να βλέπουμε ότι πρέπει να στραφούμε και προς άλλα πεδία. Έτσι. Είναι λογικό. Χωρίς να καταλείπεται ο πρωτογενής τομέας, αλλά έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να στραφούμε προς την ποιότητα. Άρα δεν μπορεί να ασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι με κάτι ποιοτικό. Το ποιοτικό το κάνουν κάποιοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και μπορούν να αντέξουν στις προϋποθέσεις αυτές. Και να δούμε άλλα πεδία όπως είναι τα ακίνητα. Έχουν και αυτά το ενδιαφέρον. Αντιληφθείτε ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουν υλοποιηθεί πολύ σημαντικά έργα υποδομής για τη χώρα μας στην Κρήτη. Σωστά. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά.